Αλλά εμείς ότι είναι λίγο να έχουμε στη δύο λόγια και να είμαστε αντιγείς και δύσκολοι θα είναι. Πιο κοντά, πιο κοντά. Ωραίος, ωραίος. Καλησπέρα σας. Αντίμαχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Δήμαρχος της Κατσικίδης, η συγνότητα του Ρεβιβάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρίσκεται ότι μπορεί να μην αναγνωρίζω κάποιος, αλλά να γνωρίζετε όλοι ότι έχετε την αγάπη και το σεβασμό μας. Η θεατρική σκηνή της Κορίνθου, η ανέβηση που έχει την τιμή και τη χαρά, πρωτίστως να βρίσκεται εδώ, για να μοιραστεί τη χαρά της συμμετοχής με τις υπόλοιπες θεατρικές ομάδες στην πατριωτό μας, Κορίνθου. Ατρόπο της διπλανής πόρτας, του διπλανού δρόμου και της απάνω γειτονιάς. Η ομάδα επέλεξε να βρίσκεται εδώ, αυτός που σας μιλάει τώρα, εκ μέρους της, να είναι ένας γενοτοπιός. Κάποιος που υποτίθεται ότι φορά το κοστούμι του γέλιου και δίνεται την ετοιμασία του γελίου που μέσα από τα ρούχα, αυτό είναι και η τεχνολογία, μέσα από τα ρούχα που βγάζει όταν πέφτουν τα φώτα, γυρίζει πίσω στην καθημερινότητά του σαν ένας καθημερινός άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι εδώ. Η ζωή, στη ζωή μας, όλοι μας φοράμε ένα κοστούμι και κάποιες φορές αόρατο. Κάποιοι διαλέγουν το κοστούμι που θα καλύψει τις ατέλειες, ενώ κάποιοι άλλοι που θα κρύψει τον κόσμο που κρύβουν μέσα τους. Το βέβαιο είναι ότι κάθε ένας από εμάς, στην καθημερινότητά μας, είμαστε ήρωες. Αντιπαρεχόμενοι τις όποιες δυσκολίες της ζωής και μερικοί ξεφεύγουμε υποδεόμενοι θεατρικούς χαρακτήρες. Εδώ, στον κόσμο του θεάτρου, όσο και αν σας φανεί παράξενο, το κοστούμι υπάρχει όχι για να κρύψει κάτι, αλλά για να φανερώσει. Τι και τα πράγματα κινούνται στη σφαίρα του φανταστικού. Χαρακτήρες, υποθέσεις, εξελίξεις. Είναι όλα πέρα για πέρα κομμάτι της πραγματικής ζωής. Ευχόμαστε το όνειρο λοιπόν της συνάντησης των θεατρικών ομάδων της περιοχής μας να γίνει θεσμός, που να εξελιχθεί σε γιορτή του θεάτρου κάθε χρόνο. Ένας θεσμός αλλαγής ιδεών, απόψεων, καινοτομίας, απαλλαγής από προκαταλήψεις, που θα συναντιούνται άνθρωποι με τις ίδιες ανησυχίες, το ίδιο μεράκι, τα ίδια όνειρα. Δεν είναι υπέροχο. Ευχόμαστε επίσης οι ομάδες που δεν κατάφεραν να βρίσκονται σε αυτή τη συνάντηση λόγω ανωτέρας ή κατωτέρας βίας, να τα καταφέρουν στην επόμενη χρονιά. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια για την Ανένη. Όχι, εδώ θα ρίξετε μια ματιά στο πρόγραμμα που σας έχουμε δώσει πριν, οπότε μίλησε και ο πρόεδρος εδώ εξαιρετικά. Η Ανένη λοιπόν, τον χρόνο που διανύουμε, έχει παίξει. Έχει παίξει. Θα πείτε στην ιστοσελίδα και θα τα αναφέρετε. Ενώ τα όνειρα της Ανένης περικλείονται. Περικλείονται. Αυτά θα τα δείτε στο μέλλον. Οι μελλοντικές όμως παραστάσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές θα είναι στις 13 και στις 14 Οκτωβρίου στο Θεατράκι του Δημαρχείου και στα μέσα του νερού επίσης στο Θεατράκι του Δημαρχείου, δεν θα σας απασχολήσουμε με έργα που έχουμε παίξει στο παρελθόν, αλλά με κάτι καινούριο, κλασικό, που θα ανακοινώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Μου φαίνεται ότι ξέρω ότι από δύο χρόνια μας αυτό τώρα, μια από τα οποία θα σχολιάσω εγώ. Οπότε, σας προκαλώ να παρακολουθήσετε επί στιγμής ό,τι θα συμβεί. Οι περισσότεροι ξέρετε ότι κάθε έργο σημαίνει σκληρή δουλειά, υπομονή, συμφωνίες, διαφωνίες,
δάκρυα, γέλιο. Όμως υπάρχει και τελική ικανοποίηση, η οποία έρχεται όταν μια παράσταση παίρνει την τελική της φόρμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ξέντερ για αυτή την πρωτοβουλία που είχε, αλλά θέλω να ευχαριστήσω από εδώ και τους υπέροχους χορηγούς που είχαμε και τους οποίους θα τους πήρετε στο πρόγραμμα που σας έχουμε κάνει. Και αυτοί ήταν που σίγουρα βοήθησαν στην πραγμάτωση των ονείρων που είχαμε. Εδώ βλέπω ότι είχαμε δυνατή κινηματογραφία. Ανέβαινα σε αυτό που είχαμε κάνει. Εντάξει, μου πάρα πολύ και το Δήμο μας που δεν έκανε τίποτε καμία βοήθεια. Λοιπόν, είπα τον Νάκο, ξέρω, θα πάμε τα κείμενά μου λοιπόν τώρα.